Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Χτες η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 8 Ιουνίου, ευνηδιάζοντας τους πολίτες της χώρας και εγείροντας πολλά ερωτήματα. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά ήταν μια κίνηση που ευνηδίασε ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών, όχι όμως και τους γνωρίζοντες, καθώς υπήρχε μια αίσθηση ότι η κυρία Μέι θα ήθελε να αξιοποιήσει την πολύ μεγάλη διαφορά, τη δημοσκοπική μεγάλη διαφορά που έχει έναντι των υπόλοιπων κομμάτων στην Βρετανική Βουλή, προκειμένου να αποκτήσει μια ισχυρή και καινοπή λαϊκή εντολή εν ώψη και τη κρίσιμη διαπραγμάτευση για το Brexit. Και ήταν μια κίνηση που πολιτικά βγάζει νόημα, καθώς έχοντας μπροστά της μια διαπραγμάτευση που θα διαρκέσει πάρα πολλούς μήνες, πιθανότητα και χρόνια, μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, ήταν πολύ λογικό να θέλει να έχει τη ίδια την εκλογή του λαού, καθώς δεν ήταν εκλεγμένη, αλλά διορισμένη πρωθυπουργή. Και πρωθυπουργή. Ακριβώς μετά την παρέτηση του Κάμερον είχε πάρει τη θέση του πρωθυπουργού, αλλά δεν είχε κερδίσει ποτέ εκλογές. Θέλοντας λοιπόν να ισχυροποιήσει την θέση της, παίρνει αυτό το ρίσκο, γιατί πρόωρες εκλογές σε κάθε περίπτωση είναι ένα ρίσκο και ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο στην Βρετανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σημαντικότερες συνέπειες και για την χώρα μας. Το λέω αυτό γιατί πλέον η Ευρώπη μπαίνει σε ένα πάρα πολύ θερμό εκλογικό καλοκαίρι, το οποίο ξεκινάει, ένα πρόωρο καλοκαίρι που ξεκινάει αυτή την Κυριακή με τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών. Πάμε κατευθείαν το Μάιο στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, 8 Ιουνίου στις εκλογές στην Μεγάλη Βρετανία και Σεπτέμβριο πλέον κλιμακώνεται με τις γερμανικές εκλογές. Και μέσα σε όλο αυτό το εκλογικό σκηνικό που σκύνεται, καλείται και η ελληνική πλευρά να διαπραγματευτεί τα θέματα του ελληνικού χρέους, να κλείσει την αξιολόγηση και να δει πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Σε αυτό υπάρχουν δύο αναλύσεις. Μπορεί να είναι και καλό και κακό. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό ζήτημα δεν είναι πλέον το πρώτο στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Έχοντας από τη μία τον Brexit και τις βρετανικές εκλογές και από την άλλη τις γαλλικές εκλογές που πραγματικά μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια ξεκάθαρα φαβορί, αλλά αν δεν το δούμε στην κάλπη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και τις γερμανικές εκλογές που σίγουρα θα φέρουν αλλαγές. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που είναι στο μυαλό των Ευρωπαίων δεν είναι η διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Από την άλλη, αυτό μπορεί να σημαίνει όμως ότι μπορούν να ληφθούν και κάποια μέτρα να περάσουν κάτω από το ραντάρ, όπως θα μπορούσε να το πει κανείς, και έτσι να γίνουν κάποιες κινήσεις, είτε αυτό είναι η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, είτε κάποια μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, προφανώς μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, τα οποία να μπορέσουν να ψηφιστούν καθώς θα θεωρηθούν ίσονος σημασία σε σχέση με τα μείζωνα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή την περίοδο και έτσι να μπορέσει να υπάρχει μια σχετικά ανέμακτη επίλυση των ελληνικών θεμάτων στη σκιά των αντικειμενικά πολύ πιο σοβαρών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στη γυραιά Ήπειρο.